Πριν από λίγες ημέρες, στη Σιλίβρια της Ανατολικής Τράκης συντελέστηκε για δεύτερη χρονιά ένα μεγάλο εκκλησιαστικό γεγονός με αφορμή την εορτή του Θρακιώτη Γόνου της Σιλίβριας Αγίου Νεκταρίου όπου εκατοντάδες πιστών από ολόκληρη την Ελλάδα και φυσικά από την Θράκη μετήχαν στην τρισαρχιερατική λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Σιλβρίας Μάξιμου. Από την Κομωτινή με επικεφαλή τον κύριο Ιωάννη Σιδηρά συμμετείχε πολυπληθής όμιλος προσκυνητών στον οποίο μετήχε και το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και τα μέλη του Θρακικού Συλλόγου Νέας Ιρακλίτσας Καβάλας. Πάμε όμως να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Έχω, ο ουρανής, τη αυτού, στη των τακμάτων, και ουβή, χρόνων, Εξουσιών αρχών, δυνάμεων, αρχαγγέλων και αγγέλων. Υίλισον, Κυρία Τσακίρη, πραγματοποιήσαμε ένα προσκυνηματικό διήμερο διπορικό στην Ιερά Μητρόπολη Σιλιβρίας με προσκυνητές από την Κομωτινή και όλο τον Ομοροδόπης που δεν είναι απόγονοι μόνο από την πόλη της Σιλιβρίας απόγονοι προσφύγων μόνο από τις ενορίες της Μητροπόλειος Σιλιβρίας αλλά απόγονοι προσφύγων από όλα τα θρακικά διαμερίσματα της Ανατολικής και της Βόρειας Θράκης η Ανατολική Ρωμιλία. Μαζί μα, το τρίτο λεωφορείο, ο Σύλλογο τη Νέα Ηρακλήτσα από τον Ομό Καβάλα. Βιώσαμε μια πνευματική λατρευτική μυσταγωγία. Η τέλεση της θεία Ευχαριστίας επάνω στην Ακρόπολη της Παλέφατης, Θρακοπαράλιας και Ιστορικής Μητροπόλεως Σιλιβρίας εκεί που άλλοτε δέσποζε ο ναός, ο περίλαμπρος ναός του Αγίου Σπυρίδωνα, εκεί κάποτε υπήρχε το πρώτο πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα των Ρωμιών της Ιλίβριας, εκεί που ήταν τα κημητήρια των Ρωμιών. Συμμετείχε φυσικά ο επιχώριος κυρίαρχος Μητροπολίτης Ιλίβριας κ. Μάξιμος και προεξήρχε και της, θα λέγαμε, τρισαρχιερατικής θείας λειτουργίας, στην οποία μετήχαν και συλλειτουργήσαν ο Μητροπολίτης Κιδωνιών Αθηναγόρας και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος εξ Αμερικής, Φιλομιλίου Ηλίας. 22 λεωφορεία από όλη την Μακεδονία, τη Θράκη, την Κεντρική και την Νότια Ελλάδα, από την Κωνσταντινούπολη. Βιώσαμε το μήνυμα ότι ο Άγιος Νεκτάριος, που είναι ο γόνος της Ιλιβρίας, είναι ο Άγιος της Οικουμένης, της Αγάπης, της ειρήνης, της θρησκευτικής καταλαγής και της αδελφοποιήσεως των λαών. Όλο αυτό συντελείται για δεύτερη φορά. Αγωνιστήκαμε από εδώ, όπως το είπαμε και πριν ξεκινήσουμε αυτό το διπορικό, μαζί σας. Ξεκινήσαμε από εδώ αυτόν τον αγώνα από τη Θράκη με τον Μητροπολίτη Συλληβρίας Μάξιμο. Είχαμε τη συμπαράσταση των θρακικών συλλόγων, και στην Ανατολική Μακεδονία, στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Και βέβαια είχαμε την υποστήριξη και Μητροπολιτών, όπως παραδείγματο χάριν του Δράμας, του Αλεξανδροπόλεως και τόσων άλλων. Αυτό το διπορικό προσκυνηματικό ταξίδι στα Πάτρια, στον αναβαπτισμό στην πατρογονική μας αλυσμόνητη κολυμβήθρα, όπου είδαν οι πρόγονοι μας το πρώτο φως της ημέρας και αντίκρισαν το θρακικό ουρανό, μας ενέπνευσε, μας έκανε να αισθανθούμε αυτήν την ακατάλητη ρίζα που συνδέει τον Ρωμιό με την πατρίδα των προγόνων του. Και βέβαια η μεγάλη αγάπη για τον Άγιο Νεκτάριο, τον Θρακιώτη Άγιο, τον δικό μας Άγιο, το κλαίος, την δόξα και την τιμή της Ανατολικής Θράκη. Δεύτερη χρονιά και εύχομαι για πολλές χρονιές ακόμη, το ελπίζω και το πιστεύω. Η επίσκεψη στις κοινότητε του Φαναρίου, των Δελιώνων, πέρσι των Επιβατών, ήταν μία μυσταγωγία στην ιστορία. Από τη μυσταγωγία στη Θεία Λατρεία στη μυσταγωγία στην ιστορία του γένους μας, της φυλής μας και των προπατόρων μας προσφύγων. Αυτό το προσκύνημα είναι ένα πανθρακικής και πανπροσφυγικής διαστάσεως προσκύνημα. Το γράφουμε στα κείμενά μας, το δηλώνουμε, το διακηρύττουμε, το γνωστοποιούμε για να έχουμε ακόμη περισσότερους προσκυνητές την επόμενη χρονιά και αποδείχθηκε όμω και από αυτή τη φορά και από τη μεγάλη συμμετοχή και από άλλε πόλει, αλλά τουλάχιστον από όσο ξέρουμε καλύτερα και από την Κομοτινή. Από την Κομοτινή η παρουσία ήταν, ήταν, συγκινητική και σημαντική. Και ήταν συγκινητικό το ενδιαφέρον διότι παρά την οικονομική κρίση, το παράν έδωσαν όλε οι ηλικίε. Mm -hmm. Από του νέου, του μεσήλικε και του ανθρώπου μεγαλύτερη ηλικία. Εκπαιδευτικοί, δημοσιογράφοι, άνθρωποι οι οποίοι. Σας είπα, είναι ένα πολυψηφιδωτό απογόνων προσφύγων, όχι μόνο από την επαρχία Συλληβρία. Και βέβαια το συγκινητικό είναι ότι μαζί μα θέλησε η κυρία Πρόεδρο, μαζί με το ΔΣ και τα μέλη του Θρακιώτικου Συλλόγου τη Νέα Ηρακλήσα, να λάβει μέρο. Πιστεύω ότι η υποδοχή, την οποία μα επεφύλαξε και ο Τούρκο Δήμαρχο, ο οποίο είναι συνάδελφο ιστορικό, αλλά βέβαια και οι υπόλοιπε αρχέ, δείχνουν την ευγένεια και την ανθρωπιά τους. Η ομιλία του ήταν εμπνευσμένη. Μίλησε καταλήθιαν για ό,τι προηγήθηκε θλιβερό και πρέπει να μην αποτελεί τροχοπέδι για την συνύπαρξη των λαών. Ενισχύει το έργο του Μητροπολίτου Μαξίμου όπως και εμείς. Ο καθένας από το μετερίζει Πρέπει να πω ότι ο Δήμος Σιλίβριας εντός σύντομου χρονικού διαστήματος θα ανεγείρει στα αρχικά αρχιτεκτονικά σχέδια το πατρικό σπίτι του Αγίου Νεκταρίου, το οποίο τώρα είναι οικόπεδο, διότι κατέρευσε λόγω των πολλών ετών. Μην ξεχνάτε το ότι ο Άγιος Νεκτάριος γεννήθηκε το 1846 και ήταν το πέμπτο από τα έξι παιδιά του Δημοσθένους και της Βασιλικής Κεφαλά. Και μάλιστα το σημαντικό είναι ότι και με τον Μητροπολίτη Σιλιβρίας Μάξιμο, Λίαν Συντόμος, θα προβούμε στην έκδοση τη τακτική επιστημονική περιοδική έκδοση, ενό τόμου. Δεν ξέρω αν θα είναι εξάμινης εκδοτική παρουσίας ή αιτήσια. Όπου θα καταγράφουμε τα πολιτιστικά, λογογραφικά, ιστορικά, εκκλησιαστικά και άλλα δρόμενα του παρελθόντο, αλλά και του παρόντο. Βλέπετε, και γιατί όχι, και βεβαίω και του μέλλοντο, από αυτήν την ιστορική παλέφατη. Πατριαρχική Μητρόπολη Σιλιβρία, που είναι ένα από τα διαμάντια στο περιδέριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, καθώ είναι προδρομική πόλη λίγο πριν την Κωνσταντινούπολη. Οι προσκυνητέ μα το βίωσαν αυτό το γεγονό. Και ήταν όντω μια μυσταγωγία, βοήθησε ο καιρό, ευδόκησε ο Θεό, συνέβαλαν οι άνθρωποι, φιλοτιμήθηκαν τα πρόσωπα, δουλέψαμε όλοι. Και εκείνο το οποίο τελικά αποκομίσαμε είναι ότι η θρησκεία, παρά το ότι ζούμε σε διαφορετικά κράτη, Τουρκία, Ελλάδα, η θρησκεία πρέπει να ενώνει. Οι θρησκείες πρέπει να συμβάλλουν στην ειρήνη. Ο θρησκευτικός φομενταμενταλισμός για τρομοκρατικά χτυπήματα, η εκμετάλλευση της θρησκείας στο βωμό των πολιτικών σκοπιμοτήτων, η βία, η αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής στο όνομα της θρησκείας, η εκμετάλλευση του θρησκευτικού φαινομένου και βιώματος των ανθρώπων δεν είναι ανεκτή από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι θρησκείες πρέπει να σέβονται την ιερότητα και την μοναδικότητα του ανεπανάληπτου του ανθρωπίνου προσώπου όπου και αν θρησκεύει, όπου και αν πιστεύει, ακόμη και αν δεν πιστεύει ο άνθρωπος. Αυτό ο Άγιος Νεκτάριος το πέτυχε. Το πέτυχε ο Άγιος Νεκτάριος, γι' αυτό τον χαρακτήρισα Άγιο της Οικουμένης, Άγιο της Αγάπης, Άγιο της Ειρήνης και Άγιο της θρησκευτική καταλλαγή. Κάτω από το ράσο του συνένωσε τους συμπατριώτες του, τα παιδιά του, τους στρατιώτε που ως αποδημητικά πουλιά κάποτε έφυγαν, τους συνένωσε και τους έφερε στην πατρίδα του. Αυτό είναι το μεγαλύτερο που πέτυχε ο Άγιος. Να μας ενώσει και να δείξει ότι συνυπάρχουν και Ρωμνοί και Τούρκοι από εκεί σε ένα κοινό καλό. Στην τιμή προς τον Αζίζ Νεκτάριο. Έτσι τον αποκαλούν οι Τούρκοι οι Μουσουλμάνοι. Αζίζ Νεκτάριος. Έχουν συνέστηση, εγώ μίλησα με τους ντόπιου. έχουν συνέστηση ότι αυτός ήταν άνθρωπος του Θεού. Ο Αζίζ Νεκτάριος. Γι' αυτό με τα μαντιλάκια επάνω από τα μπαλκόνια μας κολοσόριζαν, μας καλημέριζαν, μας υποδέχονταν, μας χαμογελούσαν απλοί άνθρωποι, άδολοι άνθρωποι, άνθρωποι του μεροκάματου, του λαού. Γιατί, γιατί καμαρώνουν ότι σε αυτόν τον τόπο ο Αζής Νεκτάριος είδε το πρώτο φως του θρακικού ήλιου, του θρακικού ουρανού και μετά από τόσα χρόνια ξανάφερε πίσω τα αποδημητικά πουλιά όπως είπα των απογόνων των προσφύγων Ρωμιών. Εγώ να ευχηθώ και του χρόνου. Η Θράκη πρωτοστάτησε, καμαρώνω ο Στρακιώτης, 100% γιατί πρωτοστάτησε στο έργο του Μητροπολίτου Μαξίμου και πιστεύω ότι αυτό θα έχει συνέχεια. Ό,τι είναι ευλογημένο και αληθινό, χωρίς σκοπιμότητες, έχει συνέχεια. Ό,τι είναι κάλπικο και κύβδηλο, πεθαίνει. Και πιστέψτε με, αυτό το έργο είναι αληθινό και γνήσιο. in